Καλό απόγευμα σε όλους. Τετάρτη σήμερα και οι Χρυσές Συναγές είναι μαζί σας. Για μία ώρα θα περάσουμε εξαιρετικά, γιατί η Χρύσο Ελέφου είναι πανέτοιμη να φτιάξει τι. Μπέρκερ, μπιφτέκια σολομού και μία τάρτα μόκας. Σε πιέζει να μου το πεις στα αγγλικά. Ναι, πια να το παίξω. Καλώς όρισες. Ευχαριστώ. Πώς είσαι. Και εσύ, είμαι μια χαρά. Μπράβο. Αν είσαι δίπλα μου, είμαι τέλεια. Ξαναπέτω. Αν είσαι δίπλα μου, είμαι τέλεια. Μπράβο. Τελεία. Αν είσαι δίπλα μου, τελεία. Λοιπόν, αγαπημένοι μου, σήμερα φτιάχνουμε πιφτέκια σολομού. Μπράβο, γιατί ο σολομός, το λατρεύω το σολομό. Ναι. Πολύ θρεπτικός, ωμέγα 3. Και είναι και ωραίο ψαρικό, ενώ ναι. υπάρχουν και δεν φοβάσαι να φάεις σολομό. Που τα κόκκαλα. Είναι τα... Που είναι θερμίδες, κόρη. Α, που είναι θερμίδες. Εγώ καθαρά στον πόρο του. Λοιπόν, και θα φτιάξουμε και τάρτα μόκας. Μάλιστα. Θα μπορούσε να ήταν τάρτα σοκολάτας, αλλά... απλά επειδή βάζουμε καφέ, όταν συνδυάζουμε τη σοκολάτα με τον καφέ, λέγεται μόκας. Εγώ αυτό δεν το ήξερα. Μπράβο. Μα εγώ είμαι εδώ με... Ημερομηνία. Να... Τι ημερομηνία έχουμε σήμερα? 6 Δεκεμβρίου. Χρόνια πολλά. Στον Νικόλα, στην Νικολέτ, έχουμε πάρα πολλούς. Να ζήσετε, να είστε χαρούμενοι, ευτυχισμένοι, να έχετε την υγεία σας πάνω απ' όλα. Και εμείς εδώ θα φτιάξουμε τις συνταγές και εσείς θα τις φτιάξετε απόψε στο σπίτι. Mm-hmm. Λοιπόν, ξεκινάμε με μπιφτεκιά. Ξεκινάμε, ναι. Λοιπόν, πάμε να δούμε τελικά μας. Θα χρειαστούμε 4 φιλέτα σολομό χωρίς πέτσα και κόκκαλα, 3 με 4 μανιταράκια ψιλοκομμένα, 2 φρέσκα κρεμμυδάκια ψιλοκομμένα, 1 κουταλάκι αποξηραμένο βασιλικό, 4 κουταγιές ούζο, μισό λεμόνι, 4 κουταγιές νυφάδες βρώμης, 1 κοφτό κουταλάκι αλάτι και 1 μικρή πρέζα πιπέρι. Τώρα για τη σάλτσα ταρτάρ. Mm-hmm. 1 φλιτζάνι μαγιονέζα, 3 κουταγιές κουτρούβι, 3 κουταγιές φρέσκο κρεμμυδάκι ψιλοκομμένο, 1 μέτριο αγγουράκι τουρσί ψιλοκομμένο, 1 κουταγιά μαϊντανό ψιλοκομμένο, 1 κουταγιά χυμό λεμονιού, 1 κουταλάκι μουστάρδα ντιζόν, μισό κουταλάκι western sauce, μισό κουταλάκι αλάτι, 1 μικρή πρέζα πιπέρι και για το σερβίρισμα θα χρειαστούμε 4 ψωμάκια για μπέρκερ και λίγα φύλλα μαρουλιού. Μάλιστα. Και μπόλικη αγάπη και όρεξη. Έλα που δαμέ, το ποδά, λοιπόν. Για να ξεκινήσεις να φόρεσα κόφτεις. Και την ποδιά μου είμαι έτοιμη. Μπράβο, έλα, τες κολεσσού. Το σκονάκι μου. Έβαλε μου και το μασέρι, δαμέ. Έτοιμη. Το πάμε. Λοιπόν, να σου πω τι να κάνεις εσύ, να μου ψιλοκόψεις τα κρεμμυδάκια. Σοβαρό μιλάς. Τα κρεμμυδάκια είναι δική σου υπόθεση. Και εγώ θα ξεκινώ να κάνουμε τα μπιφτέκια. Να πάρω ένα. Δεν έχω ξαναφάει μπιφτέκια σολομού. Όταν το δοκιμάσεις αυτή τη συνταγή, συνήθως, θα την κάνεις συχνά. Το σολομό τον φτιάχνω στο φούρνο, έτσι με το ελαιόλαδο. Να σου πω κι εγώ μια συνταγή. Τα μανιταράκια μας, επειδή θα τα βάλουμε στο μπλέντερ, τα ψιλοκόβω, τα χοντροκόβω μάλλον. Α, γι' αυτό μου επαναλύσεις να τα κόψω. Ναι, γι' αυτό. Εγώ το σολομό να σου πω πώς το φτιάχνω, ναι. Επειδή ο γιος μου προσέχει τη διατροφή του, όταν, για κάτι γρήγορο, το βάζω σε μια κατσαρόλα μαζί με νερό και ζωμό, ναι. Βράζει. Για 5 με 6 λεπτά και μετά εκείνον το ζωμό κανορίζει. Και έχω πλήρες γεύμα στη στιγμή. Το λοιπόν, είναι λίγο μεγάλα τα μανιταράκια μου, 2 θα βάλω. Οπότε αν έχω εδώ το μπλέντερ, θα σου δείξω τι θα κάνω. Θέλω εδώ να πω σήμερα... Πριν να ξεκινήσω να κλαίω. Ναι, πριν να κλαίεις. Όχι, να κλαίεις με τούτα που να ακούσεις. Όχι, αστείο. Θέλω να πω χρόνια πολλά στον αδερφό μου Νίκο. Α, να σου ζήσει. Ευχαριστώ, τον αγαπώ πάρα πολύ. Γιατί ήταν δίπλα μου στα δύσκολα. Α, τε συγκινήθηκε το μωρό μας. Να σου πω. Είναι πολύ σημαντικό να έχεις την οικογένειά σου και ειδικά τα αδέρφια σου κοντά σου σε δύσκολες στιγμές αλλά και στις χαρές σου. Mm-hmm. Και λοιπόν. Χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι έτσι ευαίσθητη, διότι αυτό σημαίνει ότι αγαπώ ένα πλάσμα καλό. όχι, η οικογένειά μου είναι
Πάνω απ' όλα. Και σου λέω, ο αδερφός μου είναι. Είμαστε τέσσερα αδέρφια, είμαι μία κόρη, τρεις γιούδες. Οπότε με έχω στα όπα-όπα. Με έχω στα όπα-όπα. Έβαλα μέσα τα μανιταράκια, το Σολομό, τον έκοψα στα 3-4 και το αλέθω με διακεκομμένες κινήσεις. Μάνα μου κλαίει, συγκίνησα σε αφού σου είπα. Το λοιπόν, για να, δεν θέλουμε να αναλεστούν πολύ. Α, δούμε ότι δεν αλεθέται καλά. Ναι. Παίρνουμε λίγο μείγμα από κάτω και φέρνουμε πάνω έτσι για να ανακατωθούν τα υλικά μας καλά. Δηλαδή εκεί μέσα, επειδή απορροφήθηκα στο κρεμμύδι, ναι. Έβαλες το Σολομό και τα μανιταράκια. Κοιτάς, θα μπορούσαμε να τα κόψουμε και... αλλά... Είναι πιο εύκολο. Αυτή είναι μια συνταγή που έκανα στις χρυσές συνταγές. Είπα σου, επειδή δοκιμάζουμε συνέχεια καινούργιες συνταγές, ήταν μια συνταγή που δοκίμασα, είναι πολύ ωραία. Στο περιοδικό χρυσές συνταγές. Ναι, στο περιοδικό χρυσές συνταγές. Εξηγούμαστε. Σου το φτιάχνω και εδώ. Μπράβο, αγαπητέ μου, ευχαριστώ. Τι θα σου έλεγα. Αν δεν θέλετε να βάλετε βασιλικό, μπορείτε να βάλετε περισσότερο μαϊτανό. Εμένα ο γιος μου λίγο με το βασιλικό έχει θέμα. Στο σύζυγον άρεσε αυτή η συνταγή. Αλλά παραπονεί με το γιο. Ναι, οπότε μπορείς να βάλεις περισσότερο μαϊτανό. Μπορείς να βάλεις άνισο, μπορείς να βάλεις... Θα το αλέσεις. Mm-hmm. Θα το βάλεις στον μπολ. Ναι. Και μετά θα προσθέσεις τα υπόλοιπα. Ναι, τα υπόλοιπα υλικά. Τώρα να το κάνω και τον άλλον, τον Σολομό. Μπορούμε να βάλουμε άλλο είδος ψαριού. Δεν το δοκιμάσεις. Δεν το δοκιμάσα, αλλά θα μπορούσαμε φιλέτο. Γιατί να μην μπορείς με το φιλέτο, το ψάρι φιλέτο. Θα μπορούσαμε. Με μια ωραία σαλάτα. Mm-hmm. Θα βάλω ακόμα... Ξέρεις τι σαλάτα μου έρχεται. Είμαστε πολύ. Τι? Με γλυκοπατάτα. Δεν ξέρω γιατί. Ίσως το χρώμα του Σολομού. Ναι, ναι. Θα μπορούσε. Ίσως... Να βάζαμε τη γλυκοπατάτα στο φούρνο με λίγη κανέλα, λίγο τζίντζερ. Είναι... Ξεχάσα. Όχι, αρέσει και μου εμένα η κανέλα. Νόμιζα ήταν να μου πεις. Όχι, εντάξει. Ναι, στο φούρνο. Ναι. Και θα φτιάξουμε και μια ωραία πράσινη σαλάτα. Mm-hmm. Είμαστε έτοιμοι. Θα την κάνουμε τι. Θα την κάνουμε. Τι. Αμπέλι. Άρα, Χρήσο, μα περίμενε, παιδί μου, είμαι συγκεντρωμένη. Είδαμε τώρα να λέσω το μείγμα μου. Και σημάσαι μου για να με συγχύσει να μην τα κάνω. Εγώ ήταν με συγκεντρωμένη σε ζουγιές και σύρνουν τις ατάκες σου. Εσύ, μάνα μου, είσαι του ΡΙΚ. Τούτοι του ΡΙΚ κάνουν πολλές δουλειές ταυτόχρονα. Εγώ δεν μπορώ. Είμαστε εκπαιδευμένοι. Το λοιπόν. Το μείγμα μας που αλέσαμε. Και κλάψαμε και λίγο με τα κλάψαμε. Κρεμμύδια, τα βάλω μέσα. Ναι, πρόσθεστα τα κρεμμυδάκια. Λοιπόν. Θα βάλουμε το βασιλικό, είπαμε έναν κουταλάκι. Ναι, εγώ βάλα κοφτόν εδώ για να φάμε όλοι. Αν δεν θέλουμε μπορούμε να βάλουμε... Για να φάμε όλοι. Ενώ αν έχει κόσμο που το ενοχλεί. Εμένα δεν με ενοχλεί, αγαπητοί μου. Εντάξει, να φάμε εμείς οι δυο. Τώρα, αφού είναι... σου κάνουν κοντινά για τούτα που λαλείς, αγάπη μου, αφού... νοιάζουμε τους ούλους. Περίμενε, αφού τα μπιφτέκια που να φτιάξεις σήμερα είναι υγιεινής διατροφής. Εντάξει, πού να τις βάλω και ούζον ακόμα. Να σου βάλω τέσσερις κουταλιές ούζο. Αν το πεις το ούζο, ούζο έτσι να μυρίζει ωραία. Ο μανταρία νεπότησες με. Έχουμε ένα αναπτήρα. Μπορεί να φέρεις αναπτήρα να κάνουμε εφέ. Δεν είναι εφέ που να κάνουμε, είναι καταστροφές που να κάνουμε. Το λοιπόν, θέλουμε μισό λεμόνι. Ναι, αγάπη μου. Αγγελική το νόμο. Σε λαλώ, αγάπη μου, γιατί ξέρεις προχτές που έκλεινα την εκπομπή, είπα σε βασιλική. Γιατί σε λέω βασιλική, επειδή είσαι έτσι ένα βασιλικό ανάστημα. Γι' αυτό ήταν, σε λέω βασιλική. Τώρα το συνειδητοποίησα. Όχι, αγάπη μου, αγγελική είμαι. Το... Αγγελική, ναι, με συγχύς, δεν σε λαλώ, αγάπη μου, τελείως. Γι' αυτό μου έλεγε αγάπη, γιατί ξέρει το όνομά μου. Τέσσερις κουταλιές βρώμη. Η βρώμη για την μπαίνει. Για να δέσει, αντί να βάλουμε καπίρα, βάζουμε βρώμη. Θα μπορούσαμε να βάλουμε καπίρα αντί βρώμη. Ναι. Ή ψωμί. Εντάξει. Ένα κουταλάκι. Θα ρωτήσω. Κουταλά... Εντάξει, καλά έκαμε. Άμα ρωτούμε, μαθαίνουμε. Έναν κοφτό κουταλάκι είναι αλάτι. Είπαμε το αλάτι που χρησιμοποιούμε είναι επί τραπέζιο. Μία μπρέζα. Να βάλω πιο λίγο.
Πιπέρι. Πιπεράκι. Εντάξει. Ναι. Αυτό είναι το μείγμα μας. Το ανακατεύουμε. Όχι, και θέλει, θα το θέλει γάνια. Και... ναι, ναι. Ναι. Θέλεις να φορέσουμε γάνια. Ναι. Εσύ. Να βρούμε ένα χορηγό με τα γάνια. Να μην βρούμε στο τέλος της σεζόν. Το κουτρούβι, πότε θα το βάλεις. Θα το βάλουμε στη σάλτσα ταρτάρ. Που είναι με μαγιονέζα η σάλτσα ταρτάρ. Συνήθως βάζουν και αυγό. Εμείς δεν θα βάλουμε αυγό. Αυτή η μέχρι εδώ η συνταγή μας είναι νηστίσιμη. Αν δεν βάζουμε τη σάλτσα, ναι. Είναι νηστίσιμη. Η συγκεκριμένη σάλτσα φτιάχνετε μόνο για τα ψαρικά. Ναι. Ναι, ναι, μόνο για τα ψαρικά. Είπαμε μαγιονέζα, βάζουν κάποτε βάζουν και αυγό. Εγώ απέφυγα άρα το αυγό. Άρα αυτή που κάνουμε στο fish and chips. Βουτιές. Ναι, όταν. Ναι. Μπορείς, σε παρακαλώ, μου φέρεις το ταψίν εδώ. Όχι. Σε παρακαλώ, το λοιπόν. Όχι. Και τη ζύμη μας, είναι έτοιμη. Μπράβο, Χρήστο. Είδες τι ωραία που είναι. Πάρα πολύ περήφανη για σένα. Κι εγώ για σένα. Να μου να κάνω, είπες το εσύ για μένα. Ήβρα ένα μεγάλο κομμάτι μανιταράκι. Για να μάθεις, να μου κάνεις παρατήρηση. Όχι, θα σου έλεγα ότι δεν πειράζει. Α, ναι, αν ήταν δικό μου. Λοιπόν, κόβουμε το, είναι για 4 άτομα. Το σταυρώνουμε. Λες την προσευχή σου και τα πλάθεις. Είδες πόσο ανάλαφρη είναι η ζύμη μας. Εντεράστια όμως που τα φτιάχνει. Τα θέλεις να είναι. Για μένα. Θέλεις εσύ να τα βάλεις μέσα στο ψωμάκι του Μπέρκερ. Κοίτα τα ψωμάκια που σου έφερα. Οπότε αν πρέπει να το κάνεις, να το βάλεις μέσα. Να φαίνεται ότι να φαίνεται. Όχι, να με θέλεις άλλο φαΐ. Ναι. Μα είναι για το κανονικό το φαγητό σου. Ναι. Δεν χρειάζεσαι. Αντί να τα φτιάξουμε εδώ, κύμα. Ναι. Φτιάχνουμε εδώ, εγώ το σερβίρω στο σπίτι είναι έτσι όπως είναι. Με το ψωμάκι, τη σάλτσα και μαρούλι. Αν θέλεις μπορείς να βάλεις ρόκα, αν θέλεις μπορείς να βάλεις ντομάτα. Να το σερβίρεις, ναι. Είναι μια εύκολη συνταγή. Και είπαμε, αρωματικά μπορείτε να βάλετε ό,τι θέλετε. Κοίτα τι ωραία που είναι. Είναι μια εναλλακτική για το σολομό. Oh, εντάξει, αν είναι και η γεύση ωραία, θα είναι. Θα είναι. Τουλάχιστον μπροστά στη κάμερα θα είναι. Πίσω από την κάμερα, ό,τι θέλεις πέ. Κοίτα, σκέφτομαι ότι... Λυπούμε λίγο τον Σολομό να τον αλέσω. Να τον... Γιατί είναι... Ξέρω. Γιατί προτιμάς απλά με το λάδι στο φούρνο μόνο. Ναι. Εντάξει, να το δοκιμάσεις να μου πεις, άμα το δοκιμάσεις. Εγώ νομίζω είναι καλά να πειραματιζόμαστε στην κουζίνα. Να πειραματίζεσαι, αγάπη μου, ύστερα πώς να δείχνουμε του κόσμου εναλλακτικές συνταγές. Ναι, μπράβο. Ναι, ναι. Και υγιεινές. Και θέλουμε. Δηλαδή, σημαίνει ότι ακούμε. Ένα μωράκι, ένα μωρό στο σπίτι που δεν τρώει το σολομό. Θέλει να του δώσεις ψάρι. Άμα το βάλεις μέσα στον μπέρκερ που το καλύψεις το καλά-καλά. Ότι ναι. Είναι σολομό. Έμεινε μου ζύμη να σου κάνω και έναν εσένα. Νομίζεις. Ειδικά το συγκεκριμένο δεν πρόκειται αυτό το μικρό. Ας πούμε τώρα τις γιορτές. Ναι. Εντάξει, να κάνεις πιο μικρά μπέρκερ, πιο μικρά μπιφτέκια. Τόσα. Έχει μικρά ψωμάκια, μπορείς να τα βάλεις μέσα να τα κάνεις finger food. Ακόμα διά μου η μυρωδιά του κρομπιθιού. Α, εντάξει. Σε φταίεις. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Έχεις θα το βάλουμε προτερμάνι. Στο φούρνο στους 180 βαθμούς και θα το βάλουμε να ψηθεί για 25 λεπτά. Μέχρι να ετοιμάσουμε τη σάλτσα. Α, το λοιπόν. Θα το βάλω. Ναι, σε παρακαλώ. Λοιπόν. Να φτιάξουμε τώρα τη σάλτσα. Εσύ. Ναι, να κάνουμε τώρα τη σάλτσα. Να τη φτιάξουμε τη σάλτσα. Το λοιπόν, πού είναι το μπολ μου. Είχα ένα μπολ ωραίο σαν εσέναν. Χάσα τον μπολ μου. Α, το εδώ, εντάξει. Α. Το βρήκα. Το λοιπόν, θέλεις να μου κόψεις... Όχι. το κρεμμυράκι. Ψιλοκομμένο. Από τη μέση. Στα 4 το θέλουμε έτσι τα μυστικά για τη σάλτσα μας είναι να είναι πολύ ψιλοκομμένα τα υλικά. Θέλω 3 κουταλιές. Οπότε δεν θα σε ζωρίσω πολύ. Ναι. Το λοιπόν, να δω και το σκονάκι μου. Βασικά νομίζω βάζουμε όλα τα υλικά μέσα. Οπότε ανακανεύουμε τη μαγιονέζα. Θα τη βάλουμε μέσα τη μαγιονέζα. Είναι light η μαγιονέζα. Για σένα την πήρα. Με σίγουρη. 3 κουταλιές κουτρούβι. Καπάρι. Καπάρι το λέει στα ελληνικά. Ναι. Όχι καπάρι, καπάρι. Εγώ λέω το καπάρι, έχω το σπίτι μου. Το καπάρι είναι το άλλο, κόρη μου με τα φύλλα. Τούτο είναι κουτρούβι. Εντάξει. Το λοιπόν, τούτο, αν δεν σου αρέσει πολύ το ξύδι, ναι. Μπορείς να το ξεπλύνεις πριν να το βάλεις στη συνταγή. Εγώ δεν το ξεπλύνω, το βάζω μαζί με το ξύδι.
Εντάξει. Θα Μάλιστα. βάλουμε. Θέλουμε δύο αγκουράκια, ένα μέτριον, αλλά ήταν πιο μικρά. Και έτσι θα το ψιλοκόψω. Βάλα δύο μικρά αγκουράκια τουρσί. Είναι εντάξει το κρεμμύδι. Ναι, αγάπη μου. Είπαμε ότι λαλείς να σου λαλώ εντάξει, γιατί είχαμε παράπονα. Πού είχαμε παράπονα. Έτσι ακούσα. Βάλω. Ναι. Βάρτε. Νομίζω... Θέλω, έθελα να κλαίω σήμερα. Και τώρα πολλά ωραία τούτη η σαλτσούδα. Εγώ προχτές που τα φτιάξα στο σπίτι, πραγματικά... Έλα. Μαλώνει με το αγκουράκι. Να σου πω, μια μέρα να μας φτιάξεις fish and chips. Έλα σου πω, και της Γαλάτιας λαλείς της να μου να κάνεις, κάνεις παραγγελίες. Ναι, της Γαλάτιας δεν ήταν... Μια κουταλιά μου ήταν. Ναι, αγαπή μου, να σου φτιάξω. Η Γαλάτια δεν θα μας έφτιαχνε Christmas cake, νομίζω έπεισα. Α, ναι, ναι, έπεισες, την έπεισες. Διότι έβαλα την άδες με φτύσεις στο κοινό. Άρα, βάλαμε ένα φλιντζάνι μαγιονέζα, βάλαμε τρεις κουταλιές κουτρούβι, βάλαμε τρεις κουταλιές φρέσκο κρεμμυδάκι, ένα μέτριο αγκουράκι ντουρσί, το μαϊτανό μια κουταλιά, βάλουμε μια κουταλιά χυμό λεμονιού, εντάξει, ένα κουταλάκι μουστάρδα Dijon, πιο εντονή μυρωδιά, η συγκεκριμένη είναι mild. Πάλε γίνεται, δεν βρήκα στον μπακαλί που πήγα, οπότε πάλε γίνεται. Εντάξει, κορίτσι. Γούστερ σος. Έτσι για να έχει Αλίου. Γεύση. Ναι, λίγο. Μην ναι, λίγο, βάλετε λίγο. Πολύ. Ναι. Θέλουμε μισό κουταλάκι αλάτι. Να το βάλω έτσι με τούτο. Δεν πειράζει. Μισό αυτή κουταλάκι είναι η αλάτι. Σάλτσα μας. Και λίγο πιπέρι. Αυτή είναι η σάλτσα μας, ναι. Α. Βάλω λίγο πιπεράκι, λίγο, λίγο. Και αυτή τη σάλτσα θα τη βάλουμε. Εγώ θα τη σερβίρω μαζί με τα μπέρκερ, δηλαδή θα βάλουμε. Θα κόψουμε το ψωμάκι, θα βάλουμε το μπιφτέκι μας, θα βάλουμε από κάτω θα βάλουμε μαρούλι, θα βάλουμε το μπιφτέκι, θα βάλουμε τη σάλτσα, θα κλείσουμε, θα το σερβίρουμε. Είναι ξέρεις με την όρεξη. Ναι. Η σάλτσα είναι καλύτερα να τη βάλουμε για μια ώρα στο ψυγείο πριν να σερβίρουμε. Έλα. Αγάπη μου, καλή μου, βάρτε στο ψυγείο. Εκεί μας. Πήγε, κατέστρεψε τη σάλτσα, κατάστρεψε τη. Να τη βάλω. Ήταν να μου θυμώσει. Κατάστρεψε. Έβαλε σιπιπέρι πάνω. Είναι πιο ωραίο. 25 λεπτά. Μα η Γαλάτια έχει ένα χρονόμετρο, δάμε, αλλά έχει και ο φίλος. Φωνάζει το άλλας. Περιπέζει, εντάρει κάτω σε σκαλά. Φωνάζει το άλλας. Περίμενε, έχει λίγο, δάμε, να δοκιμάσω. Επειδή ήταν ούλο να λέει. Λοιπόν, το βάλαμε στο ψυγείο, τη σάλτσα μας. Τα μπέρκερ μας είναι στο φούρνο. Στους 180 βαθμούς, 25 λεπτά θα είναι έτοιμα. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε για να σερβίρουμε αυτά τα υπέροχα μπιφτέκια μέσω λαμό. Πάμε. Μας τα επιστρέψαμε για να βγάλουμε τα πιφτέκια σολομού από το φούρνο μας, Χρύσο μου. Έχουν περάσει 25 λεπτά, είπαμε στους 180 βαθμούς και είναι έτοιμα. Ήταν να σου κάνω διαφήμιση, δεν έκοψες. Α, πέ μου, τι. Η Χρύσο η Λέφου, η οποία βρίσκεται... να με αναγγείλεις. Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη μαγειρεύει στην κουζίνα μας. Μαζί μας, κυρίες και κύριοι, η Αγγελική Νικηφόρου. Έλα. Θέλω να τα βάλω εκεί, γιατί εγώ εδώ θα κόβω που... Εδώ. Α, θέλεις να τα βάλω εδώ. Να κόβεις. Έτω. Τι να κόψεις. Α, τα ψωμάκια. Το λοιπόν. Έφερα διάφορα ψωμάκια. Χωρίς σισάμι, με σισάμι. Τούτο για σένα. Να το κόψω. Αν θέλουμε μπορούμε να το βάλουμε... να το ψήσουμε λίγο το ψωμάκι μας. Θα βάλω φύλλα μαρουλιού. Βάλω όσο μαρουλί θέλει. Ναι. Εμείς και τα κουνελάκια. Φέρνω λίγο η αλήθεια. Ξέρεις, ναι. Δεν γελάς, κόρη. Φέρνω λίγο. Γελά. Τι θέλεις γιατί, να κάνω, γιατί αποφεύγεις να απαντήσεις. Να κλαίω. Φέρνω λίγο. Τον καιρό που ήμουν μικρή, είναι καμνανορθοδοντικές. Τώρα
Δεν έχω ούτε λεφτά ούτε χρόνο να πάω να κάνω. Αν έχει κανένα να κάνει καμιά προσφορά, του χρόνου είναι να μοιάζω με άλλο. Να αρκάζεις να μην είσαι του χρόνου. Έχασες τα. Εσύ το είπα. Αφού του χρόνου είναι να κάνεις δελτία. Το λοιπόν. Εντάξει. Βάζουμε ένα από πάνω. Το πίσω. Φέρα πίσω. Βάζουμε ένα από πάνω λίγη σάλτσα. Τακτοποίησε τα η κυρία. Εντάξει, αγάπη μου. Εντάξει. Το βάζουμε εδώ, πιέζουμε. Και το ένα το δικό σου έτοιμο. Να κάνω και ένα για μένα. Γιατί γελάς, κάτι σου λαλούς το αυτή. Όχι, μου λαλεί κάτι. Θέλω να μου βάλετε και εμένα να πω. Καλές με έξω από το πλάνο. Αλήθεια, ευτυχώς θα κατάφερα τα. Να σου πω, είπαμε ότι εκτός από Σολομό μπορούμε να βάλουμε... Μπορείς να βάλεις και άλλο ψάρι. Οποιοδήποτε άλλο είδος ψαριού. Θα το αλέσουμε μαζί με τα μανιτάρια. Ναι. Και ότι μπορείς να βάλεις και άλλα λαχανικά, ό,τι θέλεις. Τούτον έκαμαμε το, κόψαμε το λίγο προς τα κάτω, όπως το κατήφορο της κακορατσιάς, πάει έτσι βουρητός. Αλλά το δικό μου, όπως θέλω κάνω το, εντάξει. Και βάζουμε επιπλέον σάλτσα εδώ. Για αυτούς που θέλουν. Ναι, όποιος θέλει να βάζει. Θέλεις, θα δοκιμάσεις. Να δοκιμάσω τώρα. Να κάνω ένα, να έχουμε έναν εδώ, σε περίπτωση που θέλεις να δοκιμάσεις. Σε περίπτωση που θέλω να δοκιμάσω. Ναι. Μα έτσι μπορεί να το κάνει όταν το δοκιμάσει. Εντάξει. Τώρα εδώ είναι τέλος να βάλεις μες στο στόμα σου. Αντρί, προς τους πύργους τη λέμε σου. Το λοιπόν. Εκεί δεν θα δοκιμάσω. Περίμενε, ρε Χρύσο μου. Α, δεν είναι πια το μικρό τώρα. Έτσι. Είδες. Εγώ να έχω ψήσει να με δοκιμάσω, αλλά τέλος πάντων. Εντάξει, θα το αφήσουμε πίσω. Είναι υπέροχο. Και δεν βάλα σάλτσα ακόμα. Ναι, είδες. Έλα, σου βάλω λίγο. Πού θα το πες στη σάλτσα. Να δούμε. Κατάφερε εδώ. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Να σου πω, λίγο γλύωρα δεν θα φτάσουμε. Όχι, όχι. Είμαι έτοιμη. Εντάξει. Είμαστε τρούπο. Χρύσο μου, είναι εκπληκτικό το μπέρκερ με Σολομό. Μπράβο. Το ελπίζω λοιπόν. Και η τάρτα μόκα. Να ελπίζεις. Ελπίστηκε. Όσο ζούμε, ελπίζουμε. Λοιπόν. Να φύγει παρουσιάστρια, να φέρουν άλλοι, να γίνει κάτι. Να λοιπόν. Δείξεις το ταλέντο σου λοιπόν. Κάπου αλλού. Λοιπόν. Ναι, άτε, εντάξει. Πάμε στα υλικά. Για την τάρτα θα χρειαστούμε 1,5 φλιντζάνι αλεύρι για όλες τις χρήσεις, μισό φλιντζάνι κακάο, μισό φλιντζάνι ζάχαρη άχνη, 2/3 φλιντζανιού βούτυρο ανάλατο σε θερμοκρασία δυματίου, 2 κρόκους και 1 κουταλάκι στιγμιαίο καφέ διαλυμένο με χλιαρό νερό. Για τη γέμιση θα χρειαστούμε 2 αυγά, μισό φλιντζάνι μαύρη ζάχαρη, 3 κουταγιές corn flour, 2 φλιντζάνια γάλα, 1 φλιντζάνι κρέμα γάλακτος, 100 γραμμάρια μαύρη σοκολάτα, 2 κουταλάκια στιγμιαίο καφέ, διαλυμένο σε 2 κουταγιές νερό, 2 κουταγιές βότυρο, 1 κουταλάκι εγχύλισμα βανίλιας, 1 κουταγιά ξύσμα πορτοκαλιού και για την επικάλυψη άσπρη και μαύρη σοκολάτα τριμμένη, την οποία θα τρίψω εγώ. Ή κόκκους ρόσης πιπεριού. Άκουσες με τι είπα. Τι. Την οποία θα τρίψω εγώ, γι' αυτό μου είπα το υπόλοιπο. Εντάξει. Κόκκους ρόσης πιπεριού. Επιλέγεις να βάλουμε κόκκους ρόσης πιπεριού. Αν θέλεις να το κάνεις για μια καυτερή, καυτή βραδιά. Δοκίμασε. Όχι. Δεν είναι, είναι πιπέρι, παιδί μου, είναι καυτερό. Όχι, ας το έχω εμπιστοσύνη. Εντάξει, εγώ δοκίμασα. Το λοιπόν, ξεκινώ να κάνω τη ζύμη. Βάζω 1,5 φλιντζάνι αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Το κοσκινίζω πρώτα για να μην κάνουμε νεφέ. Όταν τα βάλω και τα υπόλοιπα. Εντάξει, έχει κάτι. Έχει μια γεύση, αλλά δεν είναι καυτερό. Πού τα βρίσκουμε αυτά, στην αγορά Αγγλική. Ούτε στην αγορά πάει. Μόνο δεν μου κάνει τέλος πάντων. Το κακάο, μισό φλιντζάνι κακάο.
Το κοσκινίζουμε. Θέλω ένα κουτάλι, σε παρακαλώ. Μπορείς να μου δώσεις ένα κουτάλι, είναι υπέροχη, μοναδική. Είπε μου, να μου είπε. Ο λόγος που κοσκινίζουμε είναι για να φύγουν όλα τα ξένα σώματα, αν υπάρχουν. Ναι, και εισβόλει τώρα από το κακάο. Αυτή τη συνταγή μου τη ζήτησε η φίλη μου η Νίκη, που επίσης γιορτάζει σήμερα. Της είπα τι θέλεις να σου σκιάξω στη γιορτή σου. Με την Νίκη είμαστε συναδέρφισες, κολλήσαμε τα τελευταία χρόνια. Και κάνουμε πολύ παρέα. Α, γι' αυτό τι φτιάχνει σήμερα την τάρτα. Την έχω σαν αδερφή μου. Φτάνει να μην θέλει να έρθει να θέλει μοιράσει από την οικογένεια. Αν θέλει να βάλει στη δική της οικογένεια, δεν έχω πρόβλημα. Αλλά στη δική μου είμαστε καλυμμένοι. Μια με χούν, extra large, δεν προλαβαίνουν τα πλάσματα. Το λοιπόν, έβαλα και ζάχαρη. Ευτυχώς λύσαμε μόνη σου. Είναι τρία που μας έχουν γραμμένα, είπα κάτι λάθος. Sorry. Θες να σε βοηθήσω λοιπόν, να φύγω, έλα, δάμε. Έλα. Έλα. Δεν κάνεις τίποτε. Ήταν για να αποδείξω ότι δεν κάνεις τίποτε. Τελικά κάνω τα ούλα μόνη μου, επετάχτηκες. Το λοιπόν, ανακατεύουμε έτσι σιγά σιγά και βάζουμε το βούτυρο 2 τρίτα φλιντζανιού που έχει μαλακώσει. Άρα, είναι σε θερμοκρασία δωματίου. Ναι. Από το ψυγείο. Είναι μαλακός. θέλω ακόμα κάτι. Ναι, πέ μου. Τι σε παρακαλώ για να το σπρώχνω. Θες ακόμα ένα κουταλάκι. Ναι, σε παρακαλώ. Mm. Και δεν είστε καλή που είμαι, α. Μείνε μου. Ναι, πάρα πολλά. Αφού είπες... Νομίζω μείνε μου που τη γιορτή μου ακόμα, δεν ξέρω κάτι πρέπει να γίνει. Πέρασε πολλέ, πέρασαν πολλές μέρες. Γι' αυτό που είπα να το θυμηθώ. Ίσως να είναι επειδή κοντεύω Χριστούγεννα. Α, ναι. Είναι αγαπημένη γιορτή τα Χριστούγεννα. Και εμένα. Ποιο δεν είναι. Όχι, εσύ ανθρώπους που δεν σου αρέσουν τα Χριστούγεννα. Αρέσκει μου πάρα πολλά. Νομίζω είναι η γιορτή της οικογένειας, της αγάπης. Έχω την έκπληξη. Την ερχόμενη εβδομάδα θα είναι στολισμένα εδώ η κουζίνα μας. Τι ωραία. Να έρθει να είναι στολίσει. Να έρθει να στολίσει το σπίτι μου. Θέλει. Καλό. Είναι. Αρέσκει μου πάρα πολλά. Και εμένα. Ξεκινώ όμως που τον νιώβριν εγώ. Ναι. Εσύ άρχισες πολλά, Χρήσο μου. Θα στολίσεις. Ναι, δεν ήβρα χρόνον ακόμα. Εντάξει. Το λοιπόν, θα σπάσουμε δύο αυγά. Θέλουμε μόνο τους κρόκους. Μόνο τους κρόκους. Ναι. Έχω να σου πω, είδα ένα βιντεάκι που με μια μπουκάλα βγάζεις, βάζεις το αυγό σε ένα πιατάκι και παίρνεις την μπουκάλα και παίρνεις μόνο τον κρόκο. Το πρωί έκανα τρεις δοκιμές, επίαν τρεις κρόκοι, δεν τα κατάφερα. Τυχώς. Να κάνω πρακτική και την επόμενη φορά που να έχω συνταγή με κρόκους. Μεν την ξαναφύγετε να σπάσει αυγά. Προσπαθούσε και ο γιος μπαμε βοηθήσει, αλλά βιαζούμαστε. Τυχώς που δεν τα κατάφερες. Λοιπόν, προσθέτω τους δύο κρόκους. Γιατί δεν τα κατάφερε, να είναι εύκολο, ναι, και... Λοιπόν, και μετά έχουμε έναν τρίτο φλιντζανιού, νερό, όπου διαλύσαμε έναν κουταλάκι στιγμιών καφέ. Και αυτό για να πάρει το, καφέ... το υγρό. Ναι, ωραία. Θα το ρίχνουμε λίγο-λίγο, μπορεί να μην το χρειαστεί. Η ζύμη, ναι, δεν θα είναι τελείως τεχνή όπως πλάθουμε μια ζύμη για πίτσες. Τη θέλουμε λίγο πιο... Σκληρή, όχι, λίγο πιο μαλακή, ναι, γιατί θα τη βάλουμε στο ψυγείο για μισή μια ώρα και θα σφίξει όπως αυτή που έφερα έτοιμη. Είναι παρόμοια με αυτήν που φτιάξαμε για το Kiss Lorraine. Ναι, είναι ακριβώς το ίδιο. Που θυμούμε. Την ίδια διαδικασία θα κάνουμε. Να βάλουμε. Κοιτάς, εγώ δεν το έβαλα. Ναι, να φέρα τα αγαπημένα σου φασόλια. Το θέλετε να κάνω σάλτσα. Τώρα να σου δείξω ότι δεν το έβαλα όλο. Καμιά φορά μπορεί να βάλουμε πιο λίγο αλεύρι. Το φούρνο τον έχεις ανάψει. Όχι. Δεν το έχω ανάψει. Ήταν προθερμασμένος που πριν το... Αλλά επειδή πέρασε η ώρα, έσβησε μόνος του. Νομίζω ότι πρέπει να το... Εντάξει. Τώρα σου δείξω τη ζύμη και θα το ξεκινήσω επειδή έφερα έτοιμα από σπίτι. Γι' αυτό δεν... Να σου δείξω πώς θα είναι η ζύμη μας. Ένα λεπτό να το βγάλω. Κοιτάς. Θέλεις ένα γάντι να το δείξουμε. Δεν είναι τελείως τεχνό. Δεν είναι σφιχτό. Είναι μαλακό. Άρα έτσι θέλουμε τη ζύμη. Ναι. Θα σφίξεις το ψυγείο. Κοιτάς, είναι πιο μαλακό. Ναι. Θύμισε μου δεν τρούφα. Ναι, μπορείς να κάνεις τρούφα. Μπορείς να κάνεις όλα τρούφα. Όλα τα πράγματα θυμίζουν σου κάτι. Ένα λεπτό. Κάρι μα, αφού είσαι αλεύρι. Ναι, αγάπη μου, μπορείς, μπορείς. Γιατί μου λες να κάνω τρούφες, αφού έπαρω. Τίποτε, στεύκος. Να πούμε... Ναι, ψήσουμε. Να πούμε κανένα στή. Και πέστη με.
Το λοιπό. Άρα, φτιάξαμε το μείγμα της τάρτας. Mm-hmm. Η ταρτιέρα σου πού είναι? Τα αρτιέρα μου εμπίσω, μισό λεπτό, να, 170 βαθμούς. Ναι. Προθερμαίνουμε το φούρνο ναι. μας. Αυτό εδώ θα το κάνουμε μπάλα, θα το βάλουμε σε μια πλαστική μεμβράνη, σε μια σακούλα. Θα το βάλουμε στο ψυγείο μας για μισή μια ώρα. Αυτό είναι έτοιμο? Ναι. Και είναι έτοιμο. Μάλιστα. Το λοιπόν, έχω εδώ που έψησα, που θα βάλουμε μετά τη γέμιση. Mm. Θα τη βγάλω. Είπα σου, θέλουμε ένα χορηγό για τα γκάγκ, είπαμε το πόσες φορές. Θα τη βγάλεις για να βάλουμε την άλλη μέση. Ναι. Θα βάλω έτσι για να μην μου σπάσει. Χρυσοχέρα μου έτσι. Την έτοιμη είναι εδώ. Θα τη βάλουμε εδώ. Αυτή είναι αυτή που θα γεμίσουμε μετά. Ναι. Εντάξει. Το λοιπόν. Αυτή εδώ είναι αντικολλητική, δεν θέλει λάδωμα. Άρα. Αλλά αν θέλουμε βάζουμε λίγο λάδι. Αυτή είναι η ζύμη. Ναι. Που έχεις φτιάξει. Mm-hmm. Την έβαλα στο ψυγείο, για μια ώρα. Εγώ την έκανα από χθες. Δεν παθαίνει τίποτα. Απλά θα τη βγάλεις να έρθεις σε θερμοκρασία δωματίου. Και θα την πλάσεις τώρα. Ναι. Θέλεις παράλληλα να ξεκινήσουμε να κάνουμε την κρέμα. Ναι, μπορώ να σου πω. Να σκεφτώ τι θα κάνει. Εντάξει, μπορούμε στον κάδο του μίξερ. Όχι, να το βάλουμε σε έναν μπολ, εντάξει. Να σου βάλω. Προσπαθεί να μου έβρει δουλειές. Ναι, ναι, ναι. Καλύτερα να τα χτυπούσαμε στον κάδο του μίξερ, αλλά μπορούμε να το κάνουμε και σε έναν μπολ. Κατάλαβα. Το λοιπόν, θέλουμε δύο αυγά. Θα μου βάλεις εδώ δύο αυγά, σε παρακαλώ. Τη μισή της ζάχαρη και το κοφλάουερ. Και θα μου τα χτυπήσεις. Αυγά. Δύο αυγουλάκια. Ναι. Το λοιπόν, τον πλάστη θέλω. Τον πλάστη, πλάστη μου. Το λοιπόν. Τι άλλο θέλεις? Νομίζω δεν θέλει. Θα βάλω λίγο να αλεύρι, είναι έτσι για ασφάλεια. Θέλεις τα αυγά? Ναι. Τι άλλο? Τα χτυπήσεις μαζί με τη μισή ποσότητα τη ζάχαρη και το κοφλάουερ, σε παρακαλώ. Όλο το κοφλάουερ? Ναι, ναι, ναι. Τα έχω μετρημένα. Το λοιπόν. Να σου πω κάτι, επειδή είναι μαλακή. Εντάξει, να το ανοίξω ακόμα λίγο. Να σας δείξω πώς το κάνουμε. Μισό λεπτάκι να το πάρω. Αυτό θα μπορούσα να το κάνετε και στο θα μίξερ. Θα το πιέσουμε με τα χέρια. Ναι, είναι καλύτερα στο μίξερ. Θα το πιέσουμε με τα χέρια να απλώσει. Είπαμε ότι αν δεν έχετε ταρτιέρα, μπορείτε να τα βάλετε σε ένα στρογγυλό ταψί. Εντάξει. Το πιέζουμε έτσι για να απλώσει να πάει παντού σε όλα τα τυχώματα. Είναι 26 με 28 εκατοστά. Η έτοιμη την έκανα σε πιο χαμηλή ταρτιέρα. Δεν είχα δυο τεσίδιες στο σπίτι, οπότε αν θέλεις να μου αγοράσεις δώρο καμιά ταρτιέρα, προτιμάω που πιέζεις μια από τούτη, μια από τούτη και μια από την άλλη. Αλήθεια, τώρα τα ακούω. Χριστούγεννα, ακούω. Επειδή φέραμε σε στην εκπομπή να αναδείξαμε το ταλέντο σου, επιτέλους ήβρες το δρόμο σου και θέλεις να μου κάνεις ένα πολύ ωραίο δώρο, θέλω δύο ταρτιέρες. Η μια με αποσπόμενη βάση και η μια όπως τούτη που κάνω τώρα. Εντάξει, αγάπη μου. Το λοιπόν. Δεν έχω λόγια, δεν έχει λόγια η παρουσιάστρια, κάτι έπαθε. Τι είπα, αγάπη μου! Με στα δελτία με τίποτε. Να φύγουμε όλη πολλά ωραία. Νύχτα. Να φύγουμε όλη νύχτα που θα πάνω. Το λοιπόν. Εντάξει. Εντάξει. Θέλει μια χαρά. Όχι, όχι, είσαι μια χαρά τέλεια. Το λοιπόν, εγώ θέλει λίγο έτσι στο τέλειωμα, αλλά επειδή ο χρόνος πιέζει, λαλώ τα μόνη μου, προχωρούμε. Τα λοιπόν, τρυπούμε τη ζύμη μας με έναν πιρούνι. Όπως και κάναμε στο κίσο. Κάνουμε, ξαναπέστο. Για να μην φουσκώσει. Μάλιστα. Αυτό λοιπόν, είναι το ένα πράγμα που πρέπει να κάνουμε ναι. για να μην φουσκώσει. Το και άλλο, στα πλάινα. Το άλλο. Περίμενε να τη βάλεις μέσα στο φούρνο αντίστερα. Όχι, όχι, τώρα. Να σου δείξω, θυμάσαι το μυστικό που είπαμε. Το λοιπόν, ερχόμαστε εδώ, μετράμε την αντικολλητική λαδόκολλα. Μυρίζει φασόλια. Να που θέλει να μυρίζει, μάνα μου κουτσά, αφού φασόλια. Όχι, μάνα μου. Όχι, μάνα μου. Επίενω στη ρίζα. Το λοιπόν, κοίτα, κάνουμε έναν ορθογώνιο. Εντάξει. Ναι. Ένα... Τετράγωνο. Τετράγωνο. Ύστερα, έναν τρίγωνο. Ναι. Και ύστερα. Το βάζουμε στη μέση. Λες ότι είναι περίπου εδώ. Και κόβουμε κυκλικά.
Το βάζεις. Και το βάζεις. Ψήνεις τα φαζόλια σου. Ναι, και ψήνεις τα φαζόλια σου για να μην θέλεις να τα βάλεις να αλλάσεις νερά. Ψήνεις τα δαμέ. Είδες, τα ίδια φασόλια. Αν πρόσεξες, πού είναι την κολούα μου. Πρόσεξε, ήταν μέσα η κολούα μου. Λοιπόν, βάζουμε τα φασόλια. Έτσι εδώ. Τα φασόλια θα τη βοηθούν. Για να μην φουσκώσει η ζύμη μας. Άρα, τρυπάμε τη ζύμη. Βάζουμε και τα φασόλια. Ναι. Τη βάζουμε στο και φούρνο. Θα τη βάλουμε στο φούρνο για 20 λεπτά. Ναι. Μετά θα τα βγάλουμε, θα αφαιρέσουμε τα φασόλια. Και θα την αφήσουμε ακόμα 10 λεπτά. Ακόμα 20 λεπτά. Φαντάξει. Εντάξει, να μου κάνεις και η συνταγή μου. Ω, το κυσλάρι δεν ήταν 10. Ναι, φίλη μου, αλλά εκείνο συνεχίσαμε το ψήσιμο μετά. Που βάλαμε τη γέμη. Τούτο είναι έτοιμο. Καλά, εντάξει. Δεν μπορώ να τα ξέρω ούλα. Όχι, όχι, όχι. Αλλή μόνο. Αν τα ξέρεις ούλα, δεν μπορούσα να κάνω εμείζαμε. Το λοιπόν. Εμάς φορεί τους κοιό το πλάνο. Μπορεί να πάει στην άλλη εκπομπή δίπλα. Και να σου φοράξει. Τα λοιπόν. Φέρνω τα σκονάκι μου για να τα κάνουμε σωστά, να ξεκινήσουμε. Όχι, να τις τα πιάσεις. Έλα. Αχώθηκες. Αχώθηκα. Πόσο χρόνο έχουμε. Πέντε λεπτά. Πέντε λεπτά. Πέντε λεπτά. Πάμε ενώ στόχοι και ορκούμαστε. Περιμένε. Ξέρεις που είμαστε. Λεωφόρο να γλαντζάς. Ναι. Αλήθεια. Τι θα φτιάξουμε τώρα, την κρέμα. Ναι, την κρέμα. Πες. Το λοιπόν, θα βάλουμε το γάλα και την κρέμα γάλακτος. Να... Είπα πέντε, είναι 7 που έχουμε. Εντάξει. Ου, 7 λεπτά. Κάνουμε και 2 πίτσες. Την κρέμα, το, βάλαμε το γάλα, θα τα βάλεις, δύο φλιτζάνια γάλα, ναι, ναι, την κρέμα γάλακτος. Ναι. Εντάξει, θέλουμε να γίνει χλιαρό το μείγμα και να σου πω τι κάνουμε. Ρίχνουμε το μείγμα εδώ, ανακατεύουμε και τα επιστρέφουμε στη φωτιά. Γιατί? Για να μην κόψει το αυγό. Αλλά όταν είναι χλιαρό το μείγμα μπορούμε να το βάλουμε, αν δεν το αφήσουμε να ζεσταθεί. Εσύ τώρα να το τι κάνουμε να σωστά, κάνουμε. Να το κάνουμε σωστά. Το κάνουμε σωστά. Θέλεις μέχρι να ζεσταθεί λίγο. Μπορούμε να βγάλουμε την τάρτα. Oh. Είδες που την έφερα, είναι αυτή η μαγική. Εύκολο. Σε και έξυπνη. Πάντα. Έτσι. Και μπορείς να στολίσεις όπως θέλεις. Θέλεις να βάλεις άσπρη σοκολάτα. Θέλεις να βάλεις ροζ πιπέρι. Τρίψε. Που τη χοντρή μεριά είναι έτσι ωραία, καλλιτεχνικά. Όπως... Προσεχέ τα σερούθκια σου. Ω, τι ωραία, τι ωραία. Χιονίζει. Τι ωραία. Το λοιπόν, βοηθά βάλαμε έτσι, το γάλα, την κρέμα γάλακτος, την υπόλοιπη ζάχαρη. Να βάλεις τα υλικά σου, ναι. Να ζεσταθούν λίγο. Γιατί θα πάμε να δούμε ένα ρεπορτάζ. Εντάξει. Θες να πάμε τώρα. Ναι, να πάμε τώρα. Ωραία. Πες όμως τι θα κάνουμε, γιατί πρέπει να είμαστε έτοιμοι όταν θα επιστρέψουμε. Τι θα κάνεις τώρα. Να περιμένουμε τότε να την κάνουμε την κρέμα 2 λεπτά και να πάμε. Ή θέλεις να το... Να δω τα λεπτά σου. Εντάξει, θα είναι. Εντάξει. Το λοιπόν. Εντάξει, να το βάλω, να επιστρέψω, να βάλουμε το μείγμα στα αυγά, να το επιστρέψουμε μέχρι να αρχίσει να πίζει και μετά να βάλουμε τα υπόλοιπα υλικά. Ό,τι θέλεις, ό,τι θέλεις χρυσοχέρα μου. Ευχαριστώ, αγάπη μου. Εντάξει. Πολλά ωραία. Βάλε και λίγο δαμέ έτσι. Να μην μου κάνουν παρατήρηση. Και λίγο ποδά, και λίγο δαμέ. Και λίγο στο άλλο στούδιο παρτσιό των πλασμάτων. Εντάξει. Έλα, είμαστε έτοιμοι να το ανακατέψουμε για να βάλω πίσω στη φωτιά για να πάμε στο διάλειμμα που θέλεις. Θα πάμε διάλειμμα. Αχωνείς με πολλά. Θα πάμε διάλειμμα. Πρέπει να ξέρεις. Έχει ένα μήνα στο ρεπορτάζ να πάμε. Πέμ, τι θέλεις να κάνω. Έλα, να σου το ρίξω μέσα να ανακατεύεις. Και αυτό το κάνουμε για να μην κόψουν τα αυγά. Ναι, ναι. Είναι χλιαρό το μείγμα. Ναι, είναι χλιαρό το γάλα μας. Μπράβο, Αγγέλα μου, συνέχισε. Μυρίζει μόκα. Μυρίζει καφές. Ζάχαρη, ναι. Μυρίζει καφές. Και τώρα, θα το βάλεις πίσω. Θα το βάλω πίσω, θα χαμηλώσω λίγο τη φωτιά. Και θα το ανακατεύω μέχρι να πήξει. Θα το ανακατεύω, θα... εννοεί. Ναι, μέχρι να πήξει. Έλα. Άρτο. Να το βάλουμε. Λοιπόν, ενώ εγώ ανακατεύω... Και ανακατεύω και ανακατεύω και ανακατεύω. Διότι Μπαστώ, ναι. Ναι. Η Χρύσο αποκλείεται από την Εχάριζε. Θα πάμε να δούμε ένα ρεπορτάζ που έχουμε ετοιμάσει για το κακάο. Mm-hmm. Επιστρέφοντας, θα δοκιμάσουμε αυτή την υπέροχη τάρτα μόκας. We'll be right back.
Το κακάο είναι ένα αφέψιμα με ευεργετικές επιπτώσεις στην υγεία του ανθρώπου. Το δέντρο του κακάο είναι ένα τροπικό φυτό που ευδοκιμεί αποκλειστικά σε τροπικά κλίματα, εκεί που υπάρχει ζέστη και πολλή υγρασία. Οι πρώτες πληροφορίες που έχουν για την καλλιέργεια κακάο δέντρων είναι από την εποχή του πολιτισμού των Μάγια, κάπου στο 600 μετά Χριστό. Στην εποχή των Αστέκων το είδος ήταν σπάνιο και άξιζε όσο και το χρυσάφι. Είναι πολύ σπάνιο να βρει κάποιος τόσο πολλά διατροφικά συστατικά συγκεντρωμένα σε ένα και μόνο προϊόν. Και όμως η ωφελιμότητα που παρουσιάζει το κακάο για τον ανθρώπινο οργανισμό έχει αποδειχθεί από πολλές παλιές και νέες μελέτες, οι οποίες μάλιστα έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι το κακάο περιέχει περισσότερα αντιοξειδωτικά από ότι το κόκκινο κρασί, αλλά και από μερικά φρούτα. Επίσης, το κακάο παρουσιάζει υψηλή περιεκτικότητα σε φλαβονοειδή και προκυανίδες που μπλοκάρουν τη δράση των ελεύθερων ριζών, η οποία ευθύνεται για τη γύρανση και προκαλεί σοβαρά προβλήματα υγείας όπως ο καρκίνος και τα καρδιολογικά νοσήματα. Το κακάο περιέχει επίσης αρκετό μαγνήσιο, το οποίο προστατεύει την καρδιά, τον εγκέφαλο, τα οστά, τους μύες και το αίμα, καθώς επίσης σίδηρο και βιταμίνη C. Χάρη στο μαγνήσιο, αλλά και στο φωσφόρο και την ουσία θεοβρωμίνη, το κακάο μπορεί και διώχνει την κούραση και την υπνηλία, ενώ, όπως μάλλον γνωρίζουμε όλοι, βελτιώνει και τη διάθεση. Γεγονός που οφείλεται στην ουσία τρυπτοφάνη, η οποία βρίσκεται στους κόκκους του και ενισχύει την παραγωγή σερωτονίνης. Το κακάο περιέχει ακόμη υδατάνθρακες και περίπου τα ίδια επίπεδα πρωτεϊνών με το κρέας. Ο οργανισμός το απορροφά με την ίδια ευκολία, αλλά πολύ πιο γρήγορα. Ωστόσο, όταν καταναλώνεται σε μεγάλη ποσότητα, μπορεί να αποδειχθεί βλαβερό για το σηκώτη. Είδες τι ωραία που ξεκίνησε να πιζεί. Αμέσως θα βάλουμε σοκολάτα. Τη σοκολάτα μας. Είδες πόσο ευεργετικό είναι το κακάο. Ναι. Και πώς γίνεται αυτή η τεράστια σπόρη. Το εχείλισμα βανίλιας. Ναι. Αν θέλουμε μπορούμε να βάλουμε φακελάκι βανίλιας. Τον καφέ μας. Το ξύσμα πορτοκαλιού. Έλα, θέλουμε πες. Μια κουταλιά. Πες και τα πορτοκάλια σου. Είναι από το σπίτι μου. Είναι μικρά, αλλά είναι καλά. Εκέρωσες τα. Επειδή... Όχι. Παιδί είναι μου. Αυθεντικά, θα μας χομυρίσει το σπίτι πορτοκάλι. Θέλουμε μια κουταλιά, έτσι, αρκετά γεμάτη. Ξέρω γιατί το άφηγες τελευταίο. Για να μην ξεχάσεις να το βάλεις. Ναι. Και... Μυρίζει το όντως. Βούτυρο για να έτσι να γυαλίσει. Α, στο τέλος. Μυρίζει πάρα πολύ ωραία. Κοίταξε τι ωραία που μυρίζει. Άννα μου, αν όλα τα πράγματα του άντρα μου καλά νομίσες, περιποιάτε τα. Έλα να σου δείξω που να βάλουμε την κρέμα εδώ. Αν θέλουμε μπορούμε να βάλουμε. Είναι σοκολάτα. Είναι μαύρη σοκολάτα που επέλεξα να βάλω. Μπορεί να βάλεις γάλακτος, μπορεί να βάλεις άσπρη. Το έσβησες. Ό,τι θέλεις. Ναι, χαμηλώσα το. Είμαστε έτοιμοι. Hot. Είναι έτοιμη η σοκολάτα μας. Άντε, κορούα μου. Να κλείσουμε το μάτι. Μπράβο. Εξαιρετικά. Παρακαλώ. Τη δουλειά σου. Άντε, μάνα μου. Δες τι ωραία. Μπορώ να πω κάτι διαφορετικό. Να το κάνεις και μικρές τάρτες. Σε πιο μικρές. Δόσεις. Έτσι. Πού, έμορφη και ένα κουτάλι. Ένα κουταλάκι, τι θέλεις. Έτω, τούτο. Έθελω. Τι θέλεις. Έθελω. Έτσι, επιμερίσσα είναι το καλύτερο. Πάρα πολύ ωραίο το μείγμα. Ναι. Είναι πολύ ευγευστό. Είναι για μόκα. Το αφήνουμε. Έλα. Να κρυώσει και το βάζουμε στο ψυγείο. Σερβίρεις, να προσπαθήσω. Να πήξει η τάρτα μας. Το βάλω εδώ. Να σερβίρω. Αυτό το αφήνουμε να κρυώσει. Ναι, και το βάζουμε στο ψυγείο να παγώσει. Θέλει, δηλαδή μπάνκο. Να το κάνεις από την προηγούμενη μέρα. Τώρα να δω πώς θα το κόψω. Να το κόψω έτσι ωραία. Άτε. Φτιάξαμε σήμερα μπιφτέκια Σολομού. Μας τα σέρβιρε η Χρύσο μας, η Χρυσοχέρα μας.
Πολύ ωραία, με τη σάλτσα. Πώς είπαμε τη σάλτσα? Ταρτάρ. Ταρτάρ. Ή το παγωτό, πάει το παγωτό με τον τη ταρτά. Κιού. Περιορέξεως, ο καθένας ό,τι θέλει τρώει. Άμα θέλεις να βάλεις παγωτό. Από το φράουλα να ακούω. Βάλει. Εντάξει. Να σας πω τώρα, μόλις δοκιμάσω. Α, θέλω το κουταλάκι. Στο κουταλάκι σου. Να πιέ το κουτάλι. Εγώ ένεσαι μια κουταλού. Όχι. Ένεσαι, α. Το λοιπόν. Εντάξει, αγάπη μου. Δοκιμάσαι. Και εγώ το κουτάλι μου. Να, να τρως μόνοι σου. Να σου πω, δυσκολεύτηκε τη διακόπη. Η βρεντούτσα είπε, η μπεθιά. Κόψω που είναι άλλη μεριά, για μένα λες. Για αυτούς που τους αρέσει ο καφές. Το πορτοκάλι μάει του πάρα πολλά. Ευτυχώς που έξεχας να βάλεις μέσα. Σαν μπορούσα. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι πολύ είναι εύγευστο, είναι... Αλλά μπορεί να σας αρέσει ο καφές, νομίζω. Ναι. Και σοκολάτα. Κοίτα, μπορείς να αποφύγεις τον καφέ. Δηλαδή μπορεί να το φτιάξεις χωρίς τον καφέ. Μπορεί να βάλεις καφέ με άρωμα. Υπάρχει άρωμα φουντουκιού, βρίσκεις στιγμιαίους καφέδες, βανίλιας, ό,τι θέλεις μπορείς μιλά. Να βάλεις. Ήρθα στο χορκό σου ακόμα, μάνα μου, εμένα στο χορκό μου ήρθα. Ευχαριστούμε. Εγώ ευχαριστώ. Πάρα πολύ. Χαίρομαι που επέστρεψες. Δρυμύτερη. Ναι. Χρόνια πολλά, για άλλη μια φορά, σε όλους όσους γιορτάζουν, να είστε όλοι καλά. Την αγάπη μας. Καλό υπόλοιπο της μέρας να έχετε. Εμείς δίνουμε ραντεβού για αύριο την ίδια πάντα ώρα. Γεια χαρά. Γεια σας.